χθεσινό μακιγιάζ είναι ένα εύκολο και γρήγορο μονοχρωματικό μακιγιάζ σε καφέ αποχρώσεις. Ήθελα να φτιάξω ένα όμορφο, cool, grungy look με λίγα glam στοιχεία. Έχω χρησιμοποιήσει λίγα προϊόντα για να το φτιάξω. Στα μάτια έχω χρησιμοποιήσει μόνο δύο ματ σκιές. Η επιδερμίδα είναι φτιαγμένη με προϊόντα και υφές που βοηθούν στο να φαίνεται πολύ ελαφριά, αλλά συγχρόνως να έχει αρκετά καλή κάλυψη και να είναι κατάλληλη και για μέσα στη μέρα, αλλά και για το βράδυ. Τα χείλη έχουν έναν πολύ όμορφο συνδυασμό προϊόντων με αποχρώσεις και υφές που δένουν πάρα πολύ όμορφα με το υπόλοιπο μακιγιάζ. Είναι ένα make-up που μπορούμε να το αναβαθμίσουμε, να το βάλουμε ένα σκούρο καφέ κραγιόν και να γίνει πολύ εύκολα βραδινό και πολύ πιο sexy. Μοιράζομαι αναλυτικά τα tips και τα trick, τις τεχνικές που χρησιμοποιώ για να έχω αυτό το αποτέλεσμα και να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο grunge και στο λίγο glam εφέ του μακιγιάζ. Είναι ένα πολύ όμορφο μονοχρωματικό μακιγιάζ, ό,τι πρέπει για τώρα που αρχίζει ο καιρός να ψυχραίνει. Ελπίζω να σας αρέσει, το βρείτε ενδιαφέρον και θα τα πούμε στο τέλος. Έχω καθαρίσει και έχω ανυδατώσει την επιδερμίδα μου και θα ξεκινήσω με τη βάση μου. Θα ξεκινήσω χρησιμοποιώντας λίγο από το Water Fresh Tint Foundation της Chanel, το Medium Light. Θα βάλω λίγο εδώ. Και θα το απλώσω με το Miracle Complexion Sponge της Real Techniques. Αυτός είναι ένας ορός στην ουσία που θα μου δώσει ενυδάτωση. Και μία ελαφριά ζωντάνια στην επιδερμίδα. Έχει ανεπαίσθητο το χρώμα. Αλλά τώρα που αρχίζει η επιδερμίδα ξανά να αποκτά την πιο λευκή της απόχρωση, βοηθάει. Ωραία. Δίνει και μία πολύ όμορφη λάμψη. Πολύ ωραία η προετοιμασία. Για τη βάση μας, περνάμε στο foundation. Για foundation θα χρησιμοποιήσω ένα ακόμα ενυδατικό προϊόν. Αυτό είναι το Lingerie Depot του Guerlain, το 01N. Είναι ένα cushion foundation πολύ ελαφρύ, ό,τι πρέπει και για κάθε μέρα. Θα πατήσω αυτή την επιφάνεια για να βγει λίγο από το προϊόν. Και πάλι με το ίδιο μου σφουγγαράκι. Πάρω λίγο και θα αρχίσω να το τοποθετώ. Έχει έναν ελαφρύ ροδακινή τόνο, αλλά είναι τόσο ανοιχτόχρωμο που δεν είναι έντονο. Έχει πάρα πολύ έντονη μυρωδιά, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν. Ειδικά για αυτή την εποχή που αρχίζει ο καιρός να ψυχραίνει. Είναι πολύ ευχάριστο στην επιδερμίδα, χωρίς να είναι βαρύ καθόλου. Και ειδικά αν το απλώσουμε με ένα σφουγγαράκι, γίνεται ακόμα πιο ελαφρύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάλυψη. Έχει κάλυψη. Απλώς δεν είναι full coverage. Πολύ ωραία είναι και η απόχρωση είναι ωραία. Να το δούμε και από κοντά. Πάρα πολύ ωραίο. Στην ουσία είναι σαν να φοράμε απλώς μια κρέμα που έχει μια ελαφριά κάλυψη. Πολύ ωραίο. Ωραία. Θα συνεχίσω με το concealer μου και το corrector μου. Για corrector θα χρησιμοποιήσω τη Smashbox, το Lookless Tired, το Light. Θα βάλω λίγο εδώ. Την εσωτερική γωνία, εδώ, αυτό είναι κρεμώδες corrector, πολύ πρακτικό και πολύ χρήσιμο και θα το απλώσω με τη Lancôme το πινελάκι, το 2, ένα flat foundation brush, κλασικό, θέλω περισσότερο να μείνει εδώ που το τοποθέτησα και να τα ανεβάσω και λίγο προς τα πάνω και λίγο προς τα έξω θα το φέρω, αλλά το περισσότερο προϊόν με ενδιαφέρει να είναι εδώ γιατί εδώ έχω την περισσότερη σκιά και θέλω να καλυφθεί έτσι ώστε όταν βάλω το κονσίλερ μου να φαίνεται ωραίο και φωτεινό, αλλιώς φαίνεται λίγο πιο γκρι. Βέβαια για το look που κάνουμε σήμερα δεν θα ήταν και πολύ άσχημη ιδέα, αλλά δεν μου αρέσει να φαίνεται η επιδερμίδα κακοφτιαγμένη. Προτιμώ να το κάνω με τις σκιές μου αυτό το λίγο πιο grungy look παρά να φαίνεται κάπως απεριποίητη η βάση μου. Για concealer θα χρησιμοποιήσω το Ultra HD Concealer της Make Up For Ever, αυτό είναι το 31. Είναι και αυτό ελαφρώς ροδακινή, αλλά είναι και αυτό πολύ ανοιχτόχρωμο. Θα βάλω λίγο στο πινελάκι μου. Και θα ξεκινήσω από την εσωτερική γωνία να καλύψω και τα σημεία που
που έβαλα το corrector μου, αλλά να το φτάσω και μέχρι πιο έξω. Αυτά τα σημεία που είναι πολύ πιο κοντά στα βλέφαρά μου θα τα αφήσω ακάλυπτα. Ούτως ή άλλως θα μεταφερθεί όσο το δουλεύω, αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο look θα μου είναι πολύ χρήσιμα, γιατί θα δώσουν αυτό το εφέ που το χρειάζομαι, το λίγο πιο grungy. Ωραία. Πατάω φυσικά εδώ και έτσι και το απλώνω και το τοποθετώ. Και εδώ σβήνω λίγο κάτω από το τόξο του φρυδιού και λίγο εδώ με όσο έχει το πινέλο. Περνάω και λίγο εδώ με όσο έχει το πινέλο μου. Πατάω και λίγο με το χέρι μου να μείνει λίγο εκεί που θέλω και να φύγει το περιττό, αλλά και να το ενσωματώσω στην επιδερμίδα μου. Πατάω και λίγο λοιπόν με το σπουγγαράκι μου, ελάχιστα, ίσα ίσα, για να είμαι σίγουρη ότι δεν έχει περιττό προϊόν σε κάποιο σημείο, παρόλο που έβαλα ελάχιστη ποσότητα. Ωραία, για να το δούμε και από κοντά. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ελαφρύ, ωραία η κάλυψη, πολύ υγιής η όψη της επιδερμίδας. Πολύ όμορφη και η απόχρωση, πολύ ωραίο από κοντά. Στην ουσία δεν φαίνεται ότι φοράω κάτι, είναι πολύ ελαφρύ. Μια χαρά. Ωραία, περνάμε στα υπόλοιπα προϊόντα. Για πούδρα θα χρησιμοποιήσω το Infallible, το Powder Foundation της L'Oréal. Αυτό είναι το 040, το Cashmere. Και με το Buildable Cheek της Smashbox. Περάσω ελαφρά για αρχή στο κέντρο. Πάλι πατώντας. Είναι τόσο ελαφρύ το πινέλο και τόσο μικρή ποσότητα της πούδρας που βάζω, που στην ουσία δεν θα μου κάνει ματ την επιδερμίδα, απλώς ελαφρώς να τη βοηθήσω να σταθεροποιηθεί. Και λίγο εδώ. Πολύ ελαφρά, πολύ λίγο προϊόν. Να πάρει λίγη από την έξτρα ενυδάτωση που μπορεί να έχει, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα όταν έχουμε ξηρή επιδερμίδα. Αυτό λοιπόν είναι όλο και με την πούδρα. Πολύ ωραία και η απόχρωση. Η λάμψη φαίνεται από μέσα, οπότε φαίνεται πολύ υγιές. Στην ουσία σάτιν είναι το αποτέλεσμα. Πολύ μου αρέσει. Ναι, ό,τι πρέπει για το φθινόπωρο. Για τα μάτια μου θα χρησιμοποιήσω δύο πολύ αγαπημένες μου σκιές της MAC, την Always Sunny και την Uninterrupted. Είναι και οι δύο matte σκιές. Η Always Sunny είναι μια πιο ελαφριά ροδακινή, πολύ όμορφη σκιά, ό,τι πρέπει για να κάνουμε τα transition shades. Και αυτή είναι μια πολύ όμορφη καφέ grungy σκιά με κίτρινους υποτόνους που είναι πολύ κολακευτική και ό,τι πρέπει για τώρα για το φθινόπωρο. Θα ξεκινήσω με το 286 μου της MAC με την Always Sunny σε όλο το κινητό βλέφαρο. Θα δώσει λίγη ζεστασιά και θα είναι ένα πολύ ωραίο transition shade για την επόμενη σκιά. Το πινέλο μου έχει λίγο glitter από την προηγούμενη φορά που έσβησα τις σκιές μου. Δεν πειράζει, είναι ανεπαίσθητο. Δίνει μια πολύ ελαφριά glam διάσταση σε αυτό το grungy look. Ελάχιστο είναι, δεν φαίνεται. Από κοντά μόνο και αυτό σε πολύ κοντινό καθρέφτη. Πολύ όμορφο είναι όμως. Μ' αρέσει. Με το ίδιο μου πινέλο, την ίδια σκιά και από κάτω. Όχι ιδιαιτέρως προσεκτικά. Αυτό είναι το ωραίο στα grungy looks. Χρειάζεται να είναι λίγο ατιμέλυτα. Τα μάτια όμως, όχι η επιδερμίδα. Όσο ατιμέλυτα και αν θέλουμε να είναι τα μάτια, η επιδερμίδα πρέπει να είναι πάντα περιποιημένη. Κάνω εδώ και τα τελευταία σβησίματα. Και λίγο προς τα πάνω. Και λίγο εδώ. Την Uninterrupted θα τη βάλω στο 239 της MAC. Θα ξεκινήσω τοποθετώντας τη στο κινητό βλέφαρο. Θα προσπαθήσω να τη βάλω να φαίνεται αρκετά πυκνή, γι' αυτό διαλέγω αυτό το πινέλο. Και σιγά σιγά να την γκραντάρει προς τα πάνω. Και αυτή είναι ματ η σκιά. Ένα ωραίο θερμό καφέ, πολύ φωτεινό. Το ανεβάζω και λίγο εδώ,
Κάνω την τοποθέτησή μου πρώτα και μετά θα σβήσω. Το ίδιο και εδώ. Αυτό είναι το ωραίο με τα λίγο πιο grungy looks. Δεν μας νοιάζει να έχουν και ατέλειες στα μάτια. Για την ακρίβεια θέλουμε να έχουν και κάποιες ατέλειες. Για να φαίνονται λίγο πιο original. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να είμαστε και λίγο απρόσεκτες. Που είναι απελευθερωτικό. Και τώρα θα πάρω το προηγούμενο πινελάκι μου με ό,τι είχε. Και θα σβήσω λίγο. Σχετικά πρόχειρα. Και τώρα την ίδια σκιά. Εδώ. Την εσωτερική γωνία και μέχρι έξω να ενωθεί και την κατεβάζουμε μέχρι αρκετά χαμηλά τα grungy looks το χρειάζονται αυτό και γύρω γύρω να αγκαλιάσει το μάτι η σκιά πάλι θα σβήσω. Και ας ανέβηκε μέχρι το τόξο του φρυδιού, ούτως ή άλλως δεν θέλουμε να έχει καθόλου highlighter εδώ, οπότε μια χαρά είναι να ανέβει πάνω. Τώρα θα πάρω λίγο από το Endless Cacao, το 306 της Makeup Forever, το Artist Color Pencil. Θα βάλω λίγο εδώ και λίγο εδώ, να συνεχίσω αυτή την απόχρωση και μέσα. Το θέλω αυτό το εφέ, που κανονικά δεν το θέλουμε ιδιαίτερα γιατί κάνει τα μάτια να φαίνονται λίγο κουρασμένα. Αλλά στο συγκεκριμένο look το θέλουμε. Θα βάλω λίγο ακόμα μολύβι εδώ πίσω από τις γλυφαρίδες μου. Για το εφέ όχι ότι θα κάνει μεγάλη διαφορά χρωματικά. Και θα σβήσω με το πινέλο μου. Λίγη ένταση απλώς να δώσω, αλλά δεν θέλω να φαίνεται. Θα το ξέρω μόνο εγώ. Και εσείς. Και εδώ το ίδιο. Ακριβώς πίσω από τις βλεφαρίδες. Αυτό θα χαθεί όταν μπει η μάσκαρα. Ούτε φλίξ, ούτε τίποτα. Απλώς μια ελαφριά γραμμή για λίγη ένταση. Για μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω την Grandiose της Lancôme σε πολύ έντονο μαύρο χρώμα. Χρειάζομαι μια μάσκαρα που να δώσει πολύ ένταση στο βλέμμα μου και ακόμα και αν κάνει και λίγους κόμπους. Μια χαρά είναι με το συγκεκριμένο look. Θα βοηθήσουν το εφέ που θέλω να έχει, το eye look και λίγο στις κάτω βλεφαρίδες. Επίσης ατιμέλητα βαλμένο. Λίγο σαν να το φοράμε πολλές ώρες. Σαν να φαίνεται ότι έχει λίγο σβήσει και η σκιά και η μάσκαρα. Πάντως όχι σαν να φαίνεται ότι μόλις το βάλαμε. Αυτό λοιπόν με τα μάτια και τη μάσκαρα. Τώρα θα περάσω στην επιδερμίδα ξανά. Για bronzer θα χρησιμοποιήσω το City Bronzer της Maybelline. Αυτό είναι το νούμερο 300. Πάλι με το ίδιο μου πινέλο της Smashbox. Θα βάλω λίγο για αρχή στο κέντρο. Και λίγο σαν ρούζ και λίγο σαν bronzer. Να ζεστάνω λίγο την επιδερμίδα μου, να δέσουν και αποχρώσεις με τα μάτια. Και λίγο εδώ. Αυτό είναι ένα bronzer λίγο πιο σκούρο, αλλά επειδή το χρησιμοποιώ με αυτό το πολύ ελαφρύ πινέλο, θα είναι μια χαρά. Δίνουν πολύ ωραία τώρα και τόνι. Αρχίζει και γίνεται αυτό το πολύ όμορφο μονοχρωματικό καφέ look. Και αυτό είναι και ένα look που μπορούμε να του βάλουμε οποιοδήποτε κραγιόν. Να δείχνει πάρα πολύ ωραίο και για βράδυ και για πρωί και με μια καφέ μάσκαρα θα ήταν πολύ ωραίο για μέσα στη μέρα και πιο ελαφρύ. Ωραία, μια χαρά. Και εδώ λίγο κατεβάζω λιγάκι, ζέστανε πολύ ωραία η επιδερμίδα
Φαίνεται ομοιόμορφο και με τις αποχρώσεις και τους τόνους των ματιών. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Θα περάσω πρώτα στα χείλη και μετά θα βάλω το ρούζ μου. Στα χείλη μου θα χρησιμοποιήσω το ίδιο μολύβι που έβαλα και στα μάτια μου, της Make Up For Ever. Θα κάνω λίγο το περίγραμμα. Κυρίως. Για contouring. Και λίγο εδώ. Έχει και αυτό ένα ωραίο καφέ γκρι χρώμα. Θα σβήσω λίγο εδώ να κρατήσω τη σκιά, αλλά από κοντά να μην φαίνεται. Και μπορώ και λίγο να γεμίσω εδώ και εδώ. Να κάνω λίγο πιο έντονο το εφέ. Και να φαίνεται όντως λίγο πιο γκράντζι. Για κραγιόν θα χρησιμοποιήσω το Soft Matte Lip Cream της NYX. Αυτό είναι το Zurich. Λίγο εδώ, στο κέντρο. Θέλω όμως να υπάρχει το εφέ αυτό, το πιο γκρι, το πιο σκούρο, και να δένει και η απόχρωση των χιλιών και με τα μάτια. Γι' αυτό το διάλεξα αυτό, γιατί είναι αρκετά ροδακινή. Για να έχουν και μια δόση από γκλάμ τα χείλη, θα βάλω και λίγο από το Hot Chocolate, το Gloss Bomb της Fenty Beauty, το Mini Size. Αυτό έχει μια πολύ ωραία σοκολατένια, μπρόνζ απόχρωση θερμή. Βέβαια, η απόχρωση που μένει στα χείλη είναι σχεδόν διάφανη. Λίγο εδώ. Έχει δώσει με πολύ όμορφη λάμψη. Φαίνεται από πίσω το ντεγκραντάρισμα που έχω κάνει στα χείλη μου και το πιο ελαφρύ ροδακινή στο κέντρο, αλλά και το contouring και η σκίαση που έχω κάνει με το μολύβι. Πάρα πολύ μου αρέσει. Δίνει πολύ ωραία και με τα μάτια. Ωραία. Και τώρα περνάμε στο ρούζ. Για ρούζ θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ αγαπημένο ρούζ της MAC. Αυτό είναι το Mineralize Blush, το Warm Soul. Έχει μια πολύ όμορφη λάμψη, μια πολύ όμορφη απόχρωση ροδακινή, nude. Και είναι ένα πάρα πολύ κολακευτικό ρούζ που ταιριάζει με πολλά διαφορετικά looks. Θα βάλω λίγο στο Multitask της Real Techniques. Θέλω να δώσω λίγη ροδακινή ζεστασιά στην επιδερμίδα μου. Να τονίσω και τις πιο ζεστές αποχρώσεις του look. Και λίγο εδώ. Αλλά να εξακολουθεί να είναι μονοχρωματικό. Αυτό έχει και αυτή την πολύ όμορφη λάμψη που θα ξυπνήσει λίγο την επιδερμίδα. Αυτό το μικρό τρικάκι θα βοηθήσει συνολικά να φαίνεται πιο υγιής η επιδερμίδα μας. Και να μην φαίνεται και πολύ σκληρό αυτό το grungy look. Χρειαζόμαστε λίγη ποικιλία στις υφές. Είναι σημαντικό αυτό το μυστικό. Ωραία, και λίγο εδώ. Πολύ όμορφο. Λίγο ακόμα στο πινέλο μου για τα μάτια, σε όλο το σημείο που αγκαλιάζει τη σκιά μου. Δεν θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στον τόνο. Θα συνδέσει τις αποχρώσεις και θα δώσει ένα πολύ ωραίο ισορροπημένο αποτέλεσμα που θα έχει λίγη λάμψη, αλλά δεν θα χαλάει το εφέ του look που θέλουμε να φτιάξουμε στα μάτια. Όσο περισσεύει θα βάλω λίγο και εδώ. Για τα φρύδια μου θα χρησιμοποιήσω λίγο από το Brow Satin της Maybelline. Από την πλευρά που έχει την σκιά, την πούδρα. Από τη μέση και προς τα έξω. Και λίγο εδώ. Ούτε αυτά χρειάζεται να είναι πολύ πολύ προσεγμένα. Και τώρα με ένα σπούλι περνάω από πάνω να απλώσω λίγο το προϊόν. Τη χρειαζόμαστε την ένταση στα φρύδια σε ένα τέτοιο look, αλλά θέλουμε να φαίνονται φυσικά από κοντά. Πολύ όμορφο. Και η απόχρωση είναι ωραία. Και το πόσο φυσικά φαίνονται είναι ωραίο. Λίγο bronzer ακόμα για λίγη ένταση. Και εδώ.
Τώρα θα πάρω το Fix Plus της MAC, το οποίο το έχω βάλει σε ένα άλλο μπουκαλάκι από ένα άλλο προϊόν. Λίγο ακόμα. Gloss. Και αυτό είναι το make-up look. Είναι το make-up look. Είναι ένα πολύ όμορφο, εύκολο και γρήγορο μονοχρωματικό μακιγιάζ που είναι ό,τι πρέπει για το φθινόπωρο. Οι αποχρώσεις και οι τεχνικές είναι πολύ κολακευτικές, ό,τι πρέπει και για μέσα στη μέρα αλλά και για κάποιο βράδυ που δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι πολύ έντονο. Έχει πολύ όμορφα στοιχεία glam χωρίς να είναι υπερβολικά. Ελπίζω να σας άρεσε, να πήρατε κάποιες ιδέες να κάνετε κι εσείς κάτι αντίστοιχο με τα δικά σας προϊόντα και τις αποχρώσεις που ταιριάζουν στη δική σας επιδερμίδα. Θα χαρώ πολύ να σας δω στο επόμενο βιντεάκι μου. Μέχρι τότε, bye. Λοιπόν, έχω καθαρίσει και έχω ενυδατώσει... Τα έχω όλα εντάξει. Έχω καθαρίσει και έχω ενυδατώσει την επιδερμίδα. Γιατί δεν το κάνεις έτσι. Πώς λέγεται. Για κορέκτορ... Πού είμαι ρε παιδί μου. Και με τι θα το απλώσεις, δεν μας το έχεις πει αυτό. Πώς λέγεται καλέ, δεν φαίνεται, πάλι τα ίδια smashbox, δεν βλέπω, δεν βλέπω, τι γράφει εδώ. Πάλι φεύγουν οι υπόλοιπες βλεφαρίδες, πόσες θα μείνουν. Τώρα θα πάρω λίγο από το πιο ωραίο, όλα φύγανε τα μάτια, πώς ανοίγει, κάθε φορά τα ίδια. Για τα χείλη μου θα χρησιμοποιήσω το ίδιο μολύβι που έβαλα και στα μάτια μου, ποιο ήτανε, το ξέχασα. Να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, και με τεχνική... Και αυτό είναι το make-up look.